Το πρώτο τσάρτερ θα ξεκινήσει αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται 14 Μαΐου. Θα είναι από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες, διάμεσα στη Μυτιλίνη και προορισμό Θεσσαλονίκη, με την εταιρεία την TUI. Το πλάνο είναι τις συγκεκριμένες πτήσεις να είναι σε εβδομαδία βάση και ελπίζουμε και ο σκοπός είναι να μείνει μέχρι τον Οκτώβριο. Θα δούμε, δηλαδή μέχρι μέσα τέλη Οκτωβρίου πιθανώς, αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία. Με τώρα, τι πτήση θα έρθουν? Δεν θα έρθουν πολύ δυστυχώς. Μέχρι στιγμής μιλάμε για 20-25 άτομα. Γι' αυτό κιόλας δεν προτιθόμαστε να κάνουμε κάποια τελετή. Είναι λίγα τα άτομα και νομίζω ότι εντάξει, δεν θα ήταν και καλό να γίνει υποδοχή σε τόσα λίγα άτομα. Πόσα τσάρτερ θα έρχονται κάθε εβδομάδα και πόσοι μήνες θα διαρκέσουν? Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε γύρω στα 10. Μπορώ να σας πω στο περίπου, γιατί παρόλο που έχουμε φτάσει πλέον στο ένα βήμα πριν το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα, οι εταιρείες, παρόλο που έχουν ανακοινώσει το πλάνο, δεν μπορούν να μας πούν βεβαιότητα την τελική οριστική ημερομηνία έναρξης και το πόσο θα διαρκέσει, αν θα είναι μέχρι Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, προφανώς που εμείς το θέλουμε να, όσο πάει πιο πίσω, θα είναι πιο καλά για μας. Για παράδειγμα, η Corendon, που θα είναι μάλλον η επόμενη εταιρεία που θα πει μετά την TUI της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει, σκέφτεται να ξεκινήσει 31 Μαΐου, με 2 πτήσεις την εβδομάδα, και πιθανώς και η TUI από Ολλανδία να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αρχές Ιουνίου. Και μετά η Sunweb, η άλλη τρίτη εταιρεία από την Ολλανδία, να ξεκινήσει μέσα Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είμαστε 2 και 3 εβδομάδες πριν αυτές τις ημερομηνίες, δεν είναι σίγουρο αν θα μπουν, διότι οι κρατήσεις είναι σε χαμηλό ποσοστό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και από τη χώρα μας ακριβώς ποιο θα είναι το πρωτόκολλο μετακίνησης των τουριστών. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί αμφιβολίες και προβληματισμό στους τουρίστες, γιατί πολλοί δεν θέλουν να πάνε κάπου διακοπές και όταν γυρίσουν πίσω να μπουν σε καραντίνα και να χάσουν και άλλες μέρες από τις άδειές τους. Τώρα, από την Αγγλία, που το ευχάριστον θα μπει, γιατί πέρσι δεν είχαμε καθόλου, μπαίνει φέτος ξανά μετά από την Thomas Cook που είχε τότε κλείσει για οικονομικούς λόγους, μπαίνει Jet 2. Εκεί προβλέπεται να έχουμε 3 πτήσεις την εβδομάδα, μία από το Λονδίνο που ξεκινάει 24 Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Μετά έχουμε 27 Ιουνίου από το Manchester και πιθανώς από το Bristol 4 Εβδόμου. Και βεβαίως υπάρχουν συζητήσεις και νομίζω θα έχουμε μια πτήση, αλλά δεν ξέρω να σας πω ακόμα ημερομηνία, μέσα Ιουνίου να ξεκινήσει και από Σκανδιναβία 1 με 2 πτήσεις, πιθανώς και 3. Όλα αυτά λοιπόν θα εξαρτηθούν το πόσο καλά θα πάει η σεζόν και πόσο πίσω θα πάει η σεζόν από τις κρατήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Μιλάμε, οι κρατήσεις ακόμα έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα. Και φανταστείτε από χώρες που παραδοσιακά αποφασίζαν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή ξέραμε π.χ. Αγγλία, Ολλανδία περίπου πώς θα πάει η σεζόν, οι πολίτες από αυτές τις χώρες δεν έχουν καταλήξει πού θα κάνουν διακοπές με όλη αυτή την κατάσταση που σας είπα πριν που επικρατεί. Άρα θα παίξει πάρα πολύ το last minute booking και εκεί κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσει την πορεία το πώς θα πάει η σεζόν φέτος. Οι τουριστικές μονάδες τις λες που θα ανοίξουν όλες ή δεν παρατηρείται πάλι το περσινό φαινόμενο? Από ό,τι φαίνεται δεν θα ανοίξουν όλες, διότι αρκετές που ρισκάρανε πέρυσι ήταν αυτονόητο ότι δεν πήγε καλά. Οι άνθρωποι είχαν κάνει τα ανοίγματά τους, ρισκάρανε, δεν είχαν έσοδα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει, αυτό που λέμε και εμείς στην αγορά, έχουν στεγνώσει πολλές επιχειρήσεις με τη ρευστότητα. Οι βοήθειες που είχαμε αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής από την πολιτεία, κάποιους δεν τους βοήθησαν και πολύ, γιατί είχαν πολλά βάρη οικονομικά και δεν τους δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσουν αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πιθανώς να μην ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορώ να σας πω και από τώρα σε τι ποσοστό θα είναι. Μακάρι να ανοίξουν, διότι όσα περισσότερα ξενοδοχεία ανοίξουν, αυτό θα δείξει ότι κάτι πάει να γίνει και θα δουλέψουν και περισσότερες επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι αν αγγίξουμε το 40 με 50% σε σχέση με το 19 θα είναι καλά. Αλλά φοβάμαι ότι δεν ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς και
θεωρώ ότι δεν θα πάμε πολύ καλά. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και φέτος. Και φοβάμαι θα πάμε γύρω στο 30%. Δηλαδή, υπολογίζεται στην καλύτερη, αν καταφέρουν και έρθουν 9 με 10.000 Ευρωπαίοι τουρίστες με τα τσάρτερ, και ίσως 5-6.000, ίσως λέμε, από ότι ο Έλληνας είναι στις τελευταίες στιγμές και εκείνος, ίσως να θεωρηθεί κάτι ικανοποιητικό. Βέβαια, με την Τουρκία πάλι να είναι σε βεβαιότητα αν θα ανοίξει όχι. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να προβλέψεις, δυστυχώς. Για την αυτοπλοϊκή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, τι δεδομένα έχουμε, θα συνεχιστεί? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πλέον θα εξαρτηθεί από την ίδια την εταιρεία, θα το βάλει όχι. Η επιδότηση σταματάει αρχές Ιουνίου και ξαναμπαίνει το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι και το πρόβλημα που δημιουργείται και η εταιρεία δεν θέλει να ρισκάρει να το βάλει χωρίς επιδότηση το καλοκαίρι. Που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει εξ αρχής. Είναι αδιανόητο αυτή η σύνδεση να μην υπάρχει το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, πλέον είναι στην ευκαιρία της εταιρείας να το βάλει. Αν δει η εταιρεία ότι πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι, από ό,τι φαίνεται κιόλας, ότι η γραμμή πήγε σχετικά καλά, με ό,τι κίνηση και αν υπήρχε, είτε με φορτηγά, μετακινήθηκε και λίγο το Πάσχα ο κόσμος, οι φοιτητές, όλοι αυτοί που ήταν εδώ αποσπασμένοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί κτλ. Είχε κίνηση. Δεν μπορώ να πω του καράβι βεβαιάδι. Από εκεί πέρα όμως η εταιρεία θα το αξιολογήσει και θα αποφασίσει και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως είναι 50-50 θα μπει φέτος το καλοκαίρι. Πίεση προς την πολιτεία από πλευράς τουριστικών πρακτόρων για να επιδοτηθεί έστω και ένα μέρος της σύνδεσης. Έχει γίνει, υπήρξε κάποια κρούση? Έχουν γίνει και από το επιμελητήριο και από εμάς. Έχουμε πει, έστω αυτό που είχα, ναι, ήταν μια λύση και αυτό να μπει, ας μην μπει όλη η επιδότηση, να μπει ένα κομμάτι. Από ό,τι μας εξηγήσανε, μάλλον το θεσμικό πλαίσιο των επιδόσεων άγωνων γραμμών δεν το προβλέπει, υπάρχουν τέτοια κολλήματα, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει τουλάχιστον για φέτος να είναι εφικτό. Παρ' όλα αυτά το περιμένουμε και βέβαια θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθούμε να μπει κάποια στιγμή το βαπόρι όλο το χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όσον αφορά τα κρουαζιερόπλια, τι ενημέρωση έχουμε, θα έρθουν στο νησί? Η ενημέρωση που έχουμε από τους συναδέλφους που έχουν την κρουαζιέρα, μιλάμε για 2 με 3 κρουαζιερόπλια. Αν θα έρθουν και αυτοί για όλο το καλοκαίρι, στην ουσία δεν μπορείς να πεις ότι θα υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι λογικό γιατί η κρουαζιέρα ταλαιπωρήθηκε πέρυσι με τα COVID πάρα πολύ και είδαμε και οι κρουαζιέρες που είχαν κρούσματα εμπλό, το τι ταλαιπωρεί ήταν και για την εταιρεία και για τους επιβάτες μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Βεβαίως έχουν μπει οι δικλείδες ασφαλείας και το πώς θα λειτουργεί η κρουαζιέρα φέτος, αλλά επειδή μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στο βορειοανατολικό κομμάτι η κρουαζιέρα είναι συνδεμένη με την Τουρκία. Ήταν μία μέρα Τουρκία, μία μέρα Ελλάδα. Και αυτό, επειδή η Τουρκία, και από ό,τι φαίνεται, δεν είναι σταθερή με τον COVID και υπήρξαν πολλά προβλήματα από πέρυσι, οι εταιρείες δεν προτιμήσαν να ξεκινήσουν αυτό το κομμάτι της κρουαζιέρας. Είμαστε συνδεμένοι με την Τουρκία, δυστυχώς, σε αυτή την κρουαζιέρα. Θα δούμε. Πάντως, πιστεύω ότι μάλλον η κρουαζιέρα θα ανοίξει για εδώ ύστερα από 2 χρόνια. Μάλλον θα αποφασίσουν οι ειδικοί για το αν θα πρέπει να ανοίξει η Τουρκία φέτος. Θα αξιολογήσουν την κατάσταση με τον COVID. Νομίζω εκείνη περισσότερο το θέμα και όχι τα υπόλοιπα διπλωματικά ας πούμε, προβλήματα που έχουν υπάρξει με τις 2 χώρες. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον επίσημα μας λένε ότι είναι θέμα COVID. Αν αυτό ομαλοποιηθεί και θεωρηθεί η Τουρκία ασφαλής προορισμός, ίσως να το ανοίξουν κάποια στιγμή. Τέλος, ό,τι έχει να κάνει με τον εσωτερικό τουρισμό, τι να περιμένουμε αυτούς? Και εκεί κρατάμε μικρό καλάθι. Ενώ ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη επιθυμία να ταξιδέψει και να βγει έξω και να λίγο να αλλάξει παραστάσεις από την κλεισούρα όλων αυτών των μηνών, τους βλέπουμε δυστεκτικούς γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος οικονομικά είναι ταλαιπωρημένος και όλοι περιμένουν και φοβούνται ότι τα μέτρα ίσως να μην τους βοηθήσουν να γίνεται η μετάβαση στα νησιά. Μιλάμε πάντα εύκολα με αυτά που ακούγονται ότι θα ισχύουν, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς. Ίσως αυτό λίγο να τους σταματήσει στο να κινηθούν προς τα νησιά. Θα το δούμε και εμείς με μεγάλη αγωνία γιατί αυτό περιμένουμε.
και θα δουν πώς θα κινηθεί. Πάντως δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Ίσως να έρθουν περισσότερο αυτοί που έχουν σχέση με το νησί μας εδώ πέρα και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει.